Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Φαρσάλων. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των
των Αγίων Δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρο Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού, προστάτου ημών και πάντων των Ετιερά Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, της Αγίας Ενδόξου Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων Ενδόξου Μεγαλομαρτύρων Θεοδόρτου Τύρονος Θεοδόρτου του Στρατιλάτου, Φανουρίου του Νεοφανούς, των Αγίων Ενδόξων Σοφίας Ελπίδος Πιστέως και Αγάπης των Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Στάχιος Απελού Αμπλίου Ουρβανού Ναρκίσου και Αριστοβούλου των Αποστόλων, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω μην δέησιν ημών, δώρησε ημι την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς την κρατεά σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέγξον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου
μου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Αήλων Αέρων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου και Εν Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εν Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εν Δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού Προστάτου ημών και πάντων των εν τη Ιερά Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Εν Δόξου Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων Εν Δόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Πύρονος Θεοδόρου του Στρατιλάτου Φανουρίου του Νεοφάνους, των Αγίων Εν Δόξων, Σοφίας Ελπίδος Πιστέως και Αγάπης των Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, των Αγίων Εν Δόξων Αποστόλων, Στάχιος Απελού Αυλίου Κουρβανού, Ναρκίσου και Αριστοβούλου των Αποστόλων, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδια φυλάτη πάντα ημάς, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Χαιρόμαστε που εφέτος ήλθατε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου να τελέσετε την καθορισμένη, την ετήσια καθορισμένη αρτοκλασία που κάνετε κάθε χρόνο το σωματείο σας και έτσι να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά και να ξεκινήσετε το έργο σας. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους σας, την πρόεδρο του Σωματείου Φίλης της Αγάπης, στα μέλη του Συμβουλίου, σε όλες όσες συμμετέχετε και σε όλους όσους βοηθούν αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε, να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να ευχηθώ αγάπη πρωτίστως μεταξύ σε όλους και να υπάρχει σύμπνοια, να υπάρχει ομόνοια, να υπάρχει αλληλεγγύη. Και φυσικά αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα σε αυτές τις καταστάσεις, στα σωματεία αυτά και στους συλλόγους, έτσι ώστε το έργο το οποίο αναλαμβάνεται να έρχεται και να φέρνει μισπέρες, αλλά και να φέρνει καρπούς. Διότι αν υπάρχει ο εγωισμός, αν υπάρχει η υπερηφάνεια, ότι εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ το κάνω καλύτερα, εγώ θα πω τι θα γίνει, εγώ είμαι πρόεδρος ο ένας, όχι εγώ αντιπρόεδρος ο άλλος, όχι εγώ ο ταμείας, όχι εγώ θα πω το ένα, όχι εγώ θα πω το άλλο, τότε δεν γίνεται δουλειά. Αλλά πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, να υπάρχει συζήτηση, να υπάρχει διάλογος στα μέλη, έτσι ώστε η βοήθεια την οποία προσφέρεται στους ανθρώπους που καθημερινά πάσχουν και έχουν ανάγκη, οι ενδεείς συνάνθρωποι μας και οι αδελφοί μας, η βοήθεια αυτή λοιπόν να έχει, να πιάνει τόπο, να το πούμε έτσι απλά, να έχει αντίκτυπο και όχι κατά τα συμφέροντα, όχι κατά την κρίση του καθενός το όπως θέλει ή κάποιος είναι φίλος ή κάποιος είναι γνωστός και δεν πειράζει, θα κλείσουμε λίγο τα μάτια, δεν βαριέσαι να κάνουμε λίγο αυτό και να κάνουμε λίγο εκείνο. Όχι. Θα πρέπει με διαφάνεια πάντοτε και στην Εκκλησία συμβαίνει αυτό φυσικά πάντοτε, στα φιλόπτωχα ταμεία των ενωριών μας, σε όλους τους συλλόγους τους ηλεκτροπικούς. Έτσι μόνο μπορεί ο άνθρωπος και μπορούν οι σύλλογοι να κινούνται μέσα στον κόσμο και να φέρουν καρπούς και να πολλαπλασιάζονται. Και εύχομαι φυσικά το έργο σας να είναι μεγάλο, να είναι σπουδαίο και να είναι αρεστό πρωτίστως στον Θεό αλλά και στους ανθρώπους. Και ως ορθόδοξοι χριστιανοί που είμαστε, φυσικά πρέπει να έχουμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα την αγάπη. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν αγάπη μη έχω, γεύω να χαλκώσω τον κύπαλο να λαλάζω. Απλά γίνεται ένας θόρυβος, λοιπόν, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν αισθήματα. Και αν δεν υπάρχουν αισθήματα, τότε δεν έχει την ανταπόκριση στον Θεό, η πράξη μας αυτή, δεν έχει την ανταπόκριση που θα έπρεπε να έχει. Διότι πρέπει να κινούμαστε όταν ειδικά σε αυτόν τον σκοπό που βοηθούμε ανθρώπους, στην φιλανθρωπία λοιπόν, πρέπει να κινούμαστε από τα αισθήματα της αγάπης πρωτίστως. Όπως και ο Κύριος μας,
από τα αισθήματα της αγάπης του, λοιπόν, ο οποίος σταυρώθηκε, έπαθε, ετάθη και αναστήθηκε από την αγάπη του για τον άνθρωπο, χωρίς να περιμένει και να έχει καμία ανταπόκριση από εμάς, χωρίς κανένα συμφέρον από εμάς. Και εμείς, λοιπόν, έτσι θα πρέπει να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, χωρίς να έχουμε ούτε κάποιο συμφέρον μετά, ούτε καν να περιμένουμε το ευχαριστώ. Και έτσι να εύχομαι και εσείς να κινήσετε με αγάπη, με αλληλεγγύη, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον και με σεβασμό φυσικά και πολύ περισσότερο στους ανθρώπους, εκείνους που βοηθούμε κατά καιρούς, διότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε αυτή την ανάγκη να βοηθήσουν, να ζητήσουν τη βοήθειά μας και εμείς πρέπει να την προσφέρουμε όχι υπεράνω αυτών και να υπερέχουμε από αυτούς και να κινούμαστε αλαζονικά, αλλά με αγάπη και με σεβασμό και με διάκριση πρώτος τους. Ούτε πρέπει να διατυπανίζουμε την φιλανθρωπία, την όποια φιλανθρωπία κάνουμε στους συνανθρώπους μας. Αυτό συμβαίνει και αυτό πρέπει να συμβαίνει και έτσι πρέπει να κινούνται όλα τα φιλόπτωχα, όλα τα φιλανθρωπικά σωματεία και όλοι οι φιλανθρωπικοί σύλλογοι. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά λοιπόν, να έχετε υγεία, αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη μεταξύ σας για να μπορέσετε να φέρετε εις πέρας αυτό το σπουδαίο έργο. Καλή χρονιά και ευλογημένη και καρποφόρα. Θα πάρει. 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 Θ
Θα πάρω και η αρχή της.